Εδώ και 32 ημέρες συνεχώς. Ο Κάστη. Ναι, καλησπέρα σας. Η γιατρός αυτή, λοιπόν, στο νοσοκομείο της Λίμνου, καλείται τώρα, αυτή την περίοδο που είναι και τουριστική, να καλύψει πληθυσμό 60.000 ατόμων. Η γιατρός είναι υποχρεωμένη να καλύπτει τους εσωτερικούς ασθενείς, τους εξωτερικούς ασθενείς, αλλά και τα έκτακτα περιστατικά. Εφημερεύοντας, λοιπόν, όλες αυτές τις ημέρες που ανέφερες και εσύ, συνεχόμενα, μόνη της, έφτασε στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Βέβαια. Μα καταρχάς, αυτό είναι και επικίνδυνο, ρε παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Για την ίδια αλλά και για τους ασθενείς. Ακριβώς. Και δεν το λέω, δεν την υποτιμάτω, να το πούμε. Είναι προφανές, είναι ανθρώπινο. Η παθολόγος, λοιπόν, ως αποτέλεσμα αποσύρθηκε από την εφημερία της παθολογικής κλινικής. Για όσους δεν ξέρουν, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εμπλοκή στην εφημερία συνολικά του νοσοκομείου. Χωρίς παθολογική κλινική μια εφημερία δεν μπορεί να υπάρξει. Παράλληλα, αποσύρθηκε και από την διενέργεια χημειοθεραπείων στους ογκολογικούς αρρώστους. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι υποχρεωμένοι, εάν και εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, να πάνε είτε μέχρι την Αθήνα είτε τη Θεσσαλονίκη, για να μην χάσουν τις θεραπείες τους. Όπως μας είπε μία εκ των ασθενών αυτών με την οποία μιλήσαμε, αυτό σημαίνει, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει κανείς αεροπορικά, κόστος 200 ευρώ, χωρίς την διαμονή που θα μπορεί να χρειαστεί. Ιωκάστη, έχουμε στο τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κιτρομιλίδη, την γιατρό που λέμε, την κυρία Ερμιώνη Κιτρομιλίδη. Την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα από την Αθήνα. Από τη Λίμνο. Καλησπέρα σας, κυρία Κιτρομιλίδη. Καταρχήν, πώς είναι τα κουράγια? Προσπαθώ, αντέχω ακόμα. Αντέχετε. Είμαι στα επίγοντα αυτή τη στιγμή. Είστε στα επίγοντα. Μια ερώτηση μόνο, να μην σας τρώμε χρόνο. Είχατε κοινολογήσει προφανώς το πρόβλημα, δεν είναι? Βεβαίως, το πρόβλημα είναι γνωστό από την αρχή Ιουνίου, ότι θα προκύψει για τον Ιούλιο μεγάλο θέμα με τις εφημερίες, αλλά δυστυχώς η διοίκηση του νοσοκομείου και η ΔΥΠΕ δεν είχε προβλέψει γι' αυτό. Δεν είχε. Δεν έβρισκε, δεν είχε κοινολογήσει το πρόβλημα στο Υπουργείο. Ο διευθυντής μου είχε στείλει 18 έγγραφα, ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. 18 έγγραφα στους αρμόδιους φορείς. Ναι, είχε φτάσει στον κύριο Πολάκη, ας πούμε, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Προφανώς είχε κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Αλλά ο κύριος Πολάκη. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι προλίγου είχαμε παρέμβαση από την νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία έδειξε μια διάθεση να δοθεί λύση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα δοθεί εντολή για να συναυθούν δύο συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, συμβάσεις έργου με ιδιώτες γιατρούς. Αυτό για να υπάρξει μια άμεση κάλυψη του θέματος. Και παράλληλα θα υπάρξει και εντολή για να γίνει πρόσληψη τριών γιατρών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι παθολόγο. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια μακροχρόνια λύση. Αυτό βέβαια προποθέτει να υπάρξει και ενδιαφέρον, έτσι. Κυρία, ναι, θα πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον και είναι πολύ θετικό από το μεριά του Υπουργείου Υγείας η προκήρυξη των τριών θέσεων, αλλά αυτά είναι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Ναι, και τώρα το ζητάμε άμεσα κάλυψη και η έκκλησή μου είναι τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στο στρατό, ο οποίος έχει και γιατρό, παθολόγο στο στράτευμα στη Λίμνο, που καλύπτει το νοσοκομείο στα εξωτερικά ιατρία και τον παρακαλώ να προσφέρει στο νοσοκομείο και γιατρούς παθολόγους για τις εφημερίες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κυρία Κιτρομιλίδη, ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Είστε αξιοθαύμαστοι και έχετε το σεβασμό μας. Σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και μεταφέρουμε το αίτημα στο Υπουργείο Άμυνας, στον νέο Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να ακούσει τη γυναίκα αυτή, η οποία δίνει μάχη καθημερινά, επί 24ωρου βάσεως, και να τη συνδράμει με, αν υπάρχουν παθολόγοι στο στράτευμα, να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο. Και από το στρατό δόθηκε η λύση για το θέμα του γιατρού στην Ακρόπολη. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει μπορεί μια κινητοποίηση από εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αν ακούει την εκπομπή κάποιος συνεργάτης του, μας βλέπει αυτή την ώρα να κινηθεί, τον παρακαλούμε και εμείς, προκειμένου να δοθεί λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στη Λίμνο και το οποίο, παρά τις εκκλήσεις, το είπε η γιατρός, δεν λύθηκε, διότι ο αρμόδιος υπουργός Πολάκης
έδινε μεγαλύτερη βάση στις αναρτήσεις στο Facebook παρά στο να ανακουφίσει αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, θα πάμε και στον κύριο Θωμά Λούκα, που είναι ο πρόεδρος